Κύριε Καυτσό, σα έχουμε αδικήσει. Για το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα, η αλήθεια είναι που δεν έχει σωκοματικά. Αν και. Εντάξει, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο να εκφράσει. Δεν θα μπορούσε. Αντίθετη άποψη, το ΚΚΕ για την ηγεσία, φαντάζομαι, δεν είναι εύκολο με τι δομέ και την παραδοσιακή του. Είναι τόσο οργανωμένη που εσωτερικά και δεν βγαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατία από το ΚΚΕ, όπου συζητά από κάτω στην κομματική οργάνωση, στι συσκέψει με του οπαδού και του φίλου, μέχρι πάνω. Και για το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά για κάθε μέρα για την τακτική, τη στρατηγική του κόμματός μας και πώς αυτή εκφράζεται μέσα στο λαό. Άρα λοιπόν και η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά είναι αυτές που έχουν δοκιμαστεί. Ο κόσμος έχει μεγάλη πείρα από την διακυβέρνησή τους, είτε μαζί με άλλους, με εφεδρίες, είτε από μόνοι τους, και έχουν τσακίσει τον λαό. Και οι μεν και οι δε, γιατί έχουν μια κοινή στρατηγική, που είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν αυτός ο δρόμος είναι γνωστός στον κόσμο. Είναι αυτός που έχει μισθούς πείνας, συντάξεις πείνας, που έχει τα 12 ώρα, τα 13 ώρα. Είναι αυτός που μας έχει γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους, αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Είναι αυτή η πολιτική που έχει οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, που δίνονται γη, αέρα και θάλασσα στο μεγάλο κεφάλαιο για να κερδίσει σε βάρος της ποιότητας της ζωής του λαού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο κόσμος την είδε, καταδίκασε αυτή την πολιτική και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Και ένα μεγάλο ψήφου, ρεύμα. Αλλά... Κύριε Παπαχλήτζο, ναι. Δηλαδή, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο... Λουδού μαζί, πήραν ένα ποστό. Βεβαίως, πήρανε. Δεν τα δαθρίζω κατά. Όμως αυτό το ρεύμα της αφισβήτησης, το οποίο έχει ενισχύθηκε και σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες, είναι ένα ρεύμα το οποίο εκφράζεται και στο εργατικό ταξικό κίνημα, το οποίο βάζει μπροστά τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών οικογενειών, τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, οι οποίες αν θέλετε είναι σε αντίθεση με αυτά που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση, αλλά που υλοποίησε και χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε για το δημοψήφισμα προηγουμένως, ότι είναι σήμερα επέτειο, όπου πώς επιβεβαιώθηκε το ΚΚΕ, που λέει είτε ναι, ψηφίσετε όχι, αυτό θα γίνει ναι. Λοιπόν, τότε, αυτή την περίοδο. Και μέσα σε πολύ λίγη ώρα, το πολιτικό σύστημα αυτό συμμορφώθηκε. Συμμορφώθηκε με τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Πριν το δημοψήφισμα μόνο το ΚΚΕ. Δεν προβλέψαμε μόνο αυτό. Ναι. Προβλέψαμε συνολικά και την πορεία. Αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά την πορεία του ΠΑΣΟΚ, συνολικά την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι κόμματα τα οποία ομνύουν, αν θέλετε, στην κερδοφορία του κεφαλαίου και δεν έχουν κανένα από αυτά τα κόμματα την προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες. Βλέπετε, αυτές τσακίζονται κάθε μέρα. Τι πήγε ο Πρωθυπουργός και έκανε στο Υπουργείο Εργασίας χθες, τι είπε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Για τον εργαζόμενο. Τι είναι αυτή η ψηφιακή κάρτα, είναι ένα όπλο στα χέρια του εργοδότη για να μπορέσει να επεκταίνει το χρόνο εργασίας. Κατά μία με μία μισή ώρα την ημέρα, λοιπόν, καταργεί το διάλειμμα του εργαζόμενου. Το διάλειμμα δεν είναι ανεργός χρόνος. Ανενεργός χρόνος. Λοιπόν, τι είναι, μία καμαριέρα για παράδειγμα στον τουρισμό, μιας που είμαστε σε αυτή την εποχή, που δουλεύει και κάνει 20 δωμάτια την ημέρα. Κάνει ένα διάλειμμα και αυτός ο χρόνος είναι ανενεργός. Αφαιρείται από τον χρόνο. Άρα λοιπόν αυξάνει το χρόνο εργασίας του εργαζόμενου. Η προετοιμασία του εργαζόμενου. Μάλιστα. Να πάει και να φύγει. Πάμε... Επίσης αυξάνει. Μιλάμε για απλήρωτες υπερορίες. Λοιπόν, με την κάρτα εργασίας δεν υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες. Αντιθέτως. Οι υπάλληλοι έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Πάει ο εργαζόμενος το πρωί και χτυπάει την κάρτα του μετά από μία ώρα. Ή όταν φεύγει, χτυπάει και φεύγει μετά από μία ώρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι λοιπόν η ψηφιακή κάρτα. Δεν είναι όπλο για τον εργαζόμενο. Μάλιστα. Είναι όπλο για τον εργοδότη, δυστυχώς. Να πω μια κουβέντα. Μια κουβέντα πείτε την είδατε λοιπόν ένα βίντεο που κυκλοφόρησε που ο κύριος Σαββιανάκης μπροστά σε έναν ολιγάρχη κάθισε σαν κότα. Ενώ όμως μπροστά στον εργαζόμενο τον τραμπούκιζε. Λοιπόν, είναι αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολιτικής που ακολουθείτε, που απέναντι στους εργαζόμενους είναι αδίστακτη. Αυτή η πολιτική ήθελα... και εκφράζεται λοιπόν και στο χαρακτήρα του κάθε ένα. Εγώ δεν θέλω χαρακτηρισμούς, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί τέτοιοι χαρακτηρισμοί όταν απουσιάζει και ο εν λόγω... Ωραία, μην πούμε σαν κότε λοιπόν, το παίρνω πίσω αυτό, αλλά κάτσε λοιπόν στα αυγά του.